Αυξημένος έμφυας στις επιχειρήσεις. Μπορεί με αυτόν τον τρόπο να έρθει καμία ανάπτυξη. Λοιπόν, εγώ θα σας δώσω στο τέλος όλα τα αναλυτικά στοιχεία. Θα σας πω όμως περιληπτικά τα εξής. Πρώτον, από το 38,5, δηλαδή 2.463.000 συμπολίτες μας θα πληρώσουν όσο το 2000, λιγότερο έμφυα από το 2015, ειδικά σε περιοχές που είχαμε χαμηλές αξίες ακινήτων, το 26% 1.667 θα πληρώσουν ίδιο με το 2015. Το 25%, 1,5 εκατομμύριο θα πληρώσουν αυξημένο έμφυα έως 10 ευρώ. Δεν θα τον καταργήσετε. 10 ευρώ, ακούστε λίγο. Τώρα, μόλις πάω να πω τα στοιχεία. Να τα πείτε, δεν θα ακούσετε αυτό. Το 6,7 και είναι αναλυτικά. Είναι τώρα κωδικοποιημένα. Θα τα δώσω και αναλυτικά στο τέλος για να τα έχετε για την εκπομπή σας. Το 6,7, 429.000 περίπου 50 ευρώ. Και μόνο το 4,25 από αυτούς 261.000 θα πληρώσουν από 50 έως 1.000 ευρώ και 10.000 από 1.000 ευρώ και πάνω είναι οι οποίοι είναι αυτοί που έχουν τη μεγάλη περιουσία. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε και πρέπει να πληρώσουν. Και εδώ είναι αν υπερασπίζεται και η αντιπολίτευση. Ναι, αν υπερασπίζεται και οι επιχειρήσεις. Ξεχάσατε τις επιχειρήσεις. Λοιπόν, και τελευταίο, αν θα καταργήσουμε τον έμφυα. Βεβαίως θα σας πω. Θα σας πω. Ναι. Είναι η διαδικασία και θα εξελιχθεί και ελπίζω και εγώ είμαι σαφής και το μήνυμα που δίνουμε και στην κυβέρνηση ως κόμμα ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία του περιουσιολογίου για να μπορέσουμε να έχουμε αποτύπωση. Ένα ερώτημα σας κάνω για να κλείσουμε για το συγκεκριμένο χώρο. Μακάρι να τελειώσετε. Και πρέπει να τελειώσει. Αν η εκπομπή εδώ κάνει ένα κομμάτι, ένα section, ας πούμε, πώς να μην πληρώνετε έμφυα. Θα κατηγορηθούμε για κάτι, να μας κλείσετε μέσα. Είναι συμβουλή προς φοροδιαφυγή. Κύριε, νομίζω ότι έχετε τη διάθεση να ακολουθήσετε ακτιβίστικες ενέργειες. Αυτό, ακτιβίστικες ενέργειες. Οπότε, ανεβάστε τα στοιχεία, κύριε Κούντρα, που σας έδωσα. Ναι. Δεν δικαιούστε να το κάνετε αυτό, γιατί είναι πραγματικά και εμείς δεν είναι καλό ο δικό σας ο έμφυα και κακό τη Νέα Δημοκρατία. Είναι αυξημένο κιόλα. Είπα, σας εξήγησα. Είναι κακό ο έμφυα, έτσι κι αλλιώ. Έτσι κι αλλιώ υπάρχει θέμα. Πού όμω. Ότι δεν αποτυπώνεται με την πραγματικότητα. Και έχουμε δεσμευτεί και θα γίνει το περιουσιολόγιο που να αποτυπώνεται πραγματικά το θέμα του Χατζηδάκη. Ήταν στο πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη. Όχι, γιατί από εκεί επιτρέψατε μόνο είναι, τον μα, όχι, η κατάργησή του ήταν με τη λογική. Θα έγινε το περιουσιολόγιο. Δεν προλάβατε. Δεν μόνο προλάβατε να κάνετε τα πάντα. Ελάτε, κύριε Χατζηδάκη. Και νομίζω, είμαι ειλικρινή και λέω θα τελειώσει. Και μάλιστα λέω ότι τον επόμενη χρονιά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί αυτή η ιστορία.